κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Μειωμένη είναι η τιμή στην πώληση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο κατά μέσο όρο πωλείται στο 1 ευρώ με 20 και 20 λεπτά το λίτρο, έχοντας ξεκινήσει από το 1,5 ευρώ. Αυτό είναι και ο λόγος που πολλοί πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν από τώρα τις ποσότητες που τους είναι απαραίτητες, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Αύξηση στη ζήτηση πετρελαίου καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα μετά την πτώση των τιμών στα 1,20 ευρώ το λίτρο από 1,5 ευρώ που ήταν η αρχική τιμή πώλησης. Οι τιμές έχουν πέσει από την έναρξη της προμήθειας πετρελαίου. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η προμήθεια πετρελαίου, το κόστος ήταν περίπου 1,45. Πλέον έχει φτάσει στην Αγγλία η αγορά πετρελαίου ανά λίτρο 1,20 με 1,18. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αύξηση στις παραγγελίες που κάνουν οι πελάτες μας. Από εκεί πέρα βλέπουν ως μια ευκαιρία για να γεμίσουν τώρα, γιατί είμαστε και εσύ στα κρύα, τα πρώτα κρύα. Ακριβώς. Λόγω της μεγάλης πτώσης των τελευταίων 3-4 εβδομάδων στη τιμή λίτρου, έχουν αυξηθεί κατά 60-70% οι παραγγελίες αυτή τη χρονική στιγμή, έτσι ώστε όσο μπορούν οι πελάτες μας να αγοράσουν πετρέλαιο, να γεμίσουμε τις δεξαμενές, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει αυτή η τιμή ή θα αυξηθεί. Οι καταναλωτές σπεύδουν να προλάβουν την επιδότηση των 25 λεπτών στο λίτρο που παρέχει μέχρι το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση και τις προσφορές των εταιριών του κλάδου. Επίσης δίνεται και επίδομα πετρελαίου, κάνοντας εφικτή την αγορά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο επίδομα πετρελαίου. Εμείς από τη μεριά μας, σαν διαχειριστές, κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι κάτοικοι από εκεί και πέρα κάνουν ατομικά την αίτησή τους. Από ό,τι μπορούμε να δούμε τα στοιχεία που έχουμε, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Έχει υπερδιπλασιαστεί από πέρσι. Γενικότερα πάντα στο επιλέγουν και στο πετρέλαιο, γενικότερα, για όσους μέσω θερμανσίες. Ακούστε να δείτε, σίγουρα υπάρχει μια ζήτηση. Κατά κύριο λόγο, οι πελάτες που το χρησιμοποιούσαν, το χρησιμοποιούν και φέτος, και υπάρχει μια αύξηση 20-30% των πελατών μας που για χρόνια δεν το χρησιμοποιούσαν, θα το χρησιμοποιήσουν φέτος, μετά από 10 χρόνια, καταλάβουμε περίπου. Μάλιστα, δεν είναι και λίγοι εκείνοι που στρέφονται στο πετρέλαιο λόγω της εκτόξευσης της τιμής της κιλοβατόρας. Η τιμή της κιλοβατόρας του ηλεκτρικού ρεύματος. Η πλειοψηφία των πελατών που δεν χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θέρμασης είχαν σαν τρόπο θέρμασης το ηλεκτρικό ρεύμα. Πλέον με την τεράστια αύξηση που υπάρχει στο τιμή του ρεύματος, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο. Άρα οι air condition δεν είναι οικονομικά όπως θυμόμαστε παλιά, είναι και υπάρχουν και άλλοι τρόποι θέρμανσης, έτσι. Αναλόγως, αλλά κατά κύριο λόγο η θέρμανση με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η καλύτερη θέρμανση. Από εκεί πέρα μπορεί να γίνει κάποια πρόληψη για το επόμενο διάστημα, πού μπορεί να κινηθούν οι τιμές, αν θα υπάρξει μείωση, αύξηση ή τι. Κατά τη γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόγνωση, γιατί ούτε και εμείς περιμέναμε αυτή τη μεγάλη πτώση, αλλά ούτε και οι πολιτές του πετρελαίου θέρμανσης περιμέναν τόσο μεγάλη πτώση της τιμής. Εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού, μεγαλοπούλες, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και παιχνίδια για τα παιδιά αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου. Ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται στην τελική επεξεργασία της νέας λίστας, η οποία θα δώσει έμφαση στο εορταστικό τραπέζι και σε όσα χρειάζονται μέσα στις γιορτές τα παιδιά. Από το γιορτινό καλάθι δεν θα λείπει και η βασιλόπιτα της πρωτοχρονιάς. Στις 14 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το γιορτινό καλάθι του νοικοκυριού. Στο εορταστικό καλάθι που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει και προσφορές στα παιχνίδια για τα παιδιά, κάτι που σίγουρα αναζητούν οι οικογένειες για τα δώρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μας το ζητήσανε και από μόνοι τους και οι ίδιοι οι καταναλωτές, ύστερα από αυτό που έγινε με τα σούπερ μάρκετ, μας το ζητήσανε και σε εμάς και βέβαια και με χαρά μας να γίνει και αυτό, να υπάρχουν κάποιοι κωδικοί που μπορούν να προσελκύσουν όλους τους πελάτες. Θα βάλουμε επιλεκτικά 15 κωδικούς για όλες τις ηλικίες αγόρι-κορίτσι που θα είναι από 0 ετών μέχρι επιτραπέζια που είναι για μεγάλα παιδιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν και στο καλάθι θα προστεθούν προϊόντα για τους μικρούς καταναλωτές, προκειμένου να μπορούν οι γονείς να αγοράσουν παιχνίδια για τις γιορτές, κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. Προϋπόθεση της πολιτείας για την αυτή πρωτοβουλία είναι να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής, ώστε να μην υπάρξουν ενστάσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
και να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά. Γιατί είναι μια ανάσα για τον γονιό που, και τον ονό που θα κοιτάξει να πηρέξει τα δώρα για τον Άι Βασίλη που ζητάνε μικροί, αλλά είναι πολύ καλό. Είναι θετικό γιατί η κυβέρνηση δείχνει ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο, έστω αυτό το λίγο, να δείξει ότι προσπαθεί να συμβάλλει στο θέμα της κρίσης όσο μπορεί με, το δικό της, με τα δικά της πράγματα. Μεταξύ άλλων, στο εορταστικό καλάθι αναμένεται να περιλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων σε σχέση με τα όσα έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών, κόκκινα κρέατα και η παραδοσιακή γαλοπούλα, κουραμπιέδες με λομακάρονα, ζάχαρη άχνη, αλεύρι για γλυκά, αναψυκτικά τσουρέκια, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν αλκοολούχα ποτά. Φυσικά, από το γιορτινό καλάθι δεν θα λείπει η βασιλόπιτα της πρωτοχρονιάς. Εννοείται ότι οποιοδήποτε μέτρο γίνεται για την διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη, είμαστε αρρωγοί και το ενισχύουμε και είμαστε θετικοί. Αυτό όμως που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι στις μικρές τοπικές κοινωνίες, όπως ζούμε εμείς και στις οποίες λειτουργούμε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πια δημιουργήσει μια προσωπική σχέση με τους ανθρώπους που μπαίνουν στα μαγαζιά μας. Η σχέση δεν είναι ψυχρή και τυπική, που σημαίνει ότι γνωρίζοντας τις ανάγκες του τόπου μας, προσπαθούμε πάντα εμείς οι ίδιοι να βοηθάμε. Δηλαδή, το καλάθι του νοικοκυριού και της νοικοκυράς το έχουμε ήδη δημιουργήσει εμείς στους πελάτες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προσπαθώντας να έχουμε πράγματα προσιτά για όλα τα βαλάντια αφενός και δείχνοντας την κατανόηση ότι αν κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, να κάνουμε εμείς πρώτα την καλύτερη τιμή και να βοηθήσουμε. Αποζημίωση 3.000 ευρώ πρόκειται να λάβει από το ελληνικό δημόσιο ένας πατρινός που απείβδησε από την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης σε υπόθεσή του που σέρνεται για σχεδόν 20 χρόνια. Αναγκάστηκε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη. Τι έχουμε λοιπόν, θα τον αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με 3.000 ευρώ? Ναι, έτσι λέει η απόφαση. Απόφαση συμβιβασμού είναι, γιατί ήταν περισσότερα τα χρήματα που ζητούσε ως αποζημίωση για μια υπόθεση που όσοι έχουν φτάσει μέχρι τη δικαιοσύνη για διάφορες υποθέσεις αντιλαμβάνονται πλήρως την ταλαιπωρία και το βασανιστήριο που μπορεί να υποστεί ο οποίος απλός πολίτης, πολύ περισσότερο όταν μάλιστα ψάχνει να βρει το δίκιο του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο προσφεύγων τραβιέται εντός εισαγωγικών αλλά και στην πραγματικότητα με τη δικαιοσύνη Έφη πάνω από 17 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια για μια υπόθεση που είχε σε σχέση με μια σύλληψή του που είχε γίνει από το λιμενικό, προσαγωγή του για την πραγματικότητα, γιατί δεν απέβη τίποτα σε βάρος του. Ο δικηγόρος που τον εκπροσώπησε στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Παπουτσής, ανέφερε ότι ο πελάτης του είχε ασκήσει αγωγή κατά του ελληνικού κράτους, καθώς το 1997, παρακαλώ, σε τυχαίο έλεγχο που έγινε στο λιμάνι Πατρών, προσήχθη από λιμενικούς και κατά τη διάρκεια της κράτησής του υπέστη σωματική και ταπεινωτική και ψυχολογική αντιμετώπιση και συμπεριφορά από τους λιμενικούς μέσα από συφοκοφαντίες και ύβρις, με αποτέλεσμα ο ίδιος και 2 χρόνια περίπου αργότερα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, κατέθεσε μήνυση, βρέθηκε σε έναν πραγματικό δικαστικό γιγαιώνα, άσκησε αγωγή για να βρει το δίκιο του, έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο Έφη και τελικά ακόμα και μετά από την παρέλευση τόσων χρόνων, κοντά στα 20 χρόνια, δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει το δίκιο του, αφού η υπόθεσή του δεν είχε εκδικαστεί. Ο ίδιος μάλιστα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, ο πελάτης του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια για να βρει το δίκιο του στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί έφτασε στο επίπεδο της αρνησιδικίας, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Και δηλαδή, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τις νομικίστικες διαδικασίες και άλλες καθυστερήσεις, θα λέγαμε, που μπορούν να υπάρξουν μέσα από διάφορες διαδικασίες δικαστικές, ο ίδιος έφτασε και στο σημείο να μην μπορεί να καλύπτει οικονομικά όλες αυτές τα δικαστικά έξοδα. Πολύ φυσιολογικό και ανθρώπινο, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται ενώπιον αυτής της δύσκολης κατάστασης. Έτσι, αποφάσισε να προσφύγει ως ίστατη προσπάθεια στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δικαστήριο αυτό εδρεύει στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Δέχεται διαιτήματα από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι νιώθουν και αισθάνονται ότι είναι αδικημένοι από τη συμπεριφορά του κάθε κράτους μέλους εναντί τους. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση ο Έλληνας πολίτης, ο πατρινός σε αυτή την περίπτωση, προφανώς τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται δείχνουν ότι είχε πέσει δίκιο μέσα σε έναν πραγματικό λαβύρινθο με τη δικαιοσύνη, χωρίς να έχει καταφέρει να βρει καμία άκρη.
έκανε αυτή την προσφυγή. Το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε μια πρόταση συμβιβασμού και φαίνεται ότι οι δύο πλευρές, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε ένα ποσό 3.000 ευρώ να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος για τα έξοδα που είχε, στα οποία είχε υποβληθεί όλα αυτά τα χρόνια και για την ταλαιπωρία βέβαια που υπέστη. Και σίγουρα τα έξοδα θα ήταν είναι περισσότερα. Προφανώς και όπως μας ενημέρωσε και ο κύριος Παπουτσής που χειρίστηκε την υπόθεση, το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν εκπηδικάζει μεγάλες αποζημιώσεις. Περισσότερο είναι ηθική η ικανοποίηση που δίνεται στους προσφεύγοντες παρά οικονομική, γιατί τα ποσά είναι μικρά. Μπορεί να σου ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα και για αποζημίωση ακόμα ύψους 50 ευρώ. Περισσότερο έχει η ηθική ικανοποίηση σε αυτό το δικαστήριο και η πολιτική παρά κάποιος να πάρει μια σημαντική αποζημίωση. Παρ' όλα αυτά, είναι και αυτό ένα ποσό το οποίο έστω και μετά από όλα αυτά τα χρόνια ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα το δει κάποιο χρονικό διάστημα στο μέλλον για να ικανοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σωτήρη, την αντίδραση των υγειονομικών προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει μπόνους 600 ευρώ σε αστυνομικούς και λιμενικούς. Οι ίδιοι, όπως υποστηρίζουν, το μόνο που έχουν εισπράξει μέχρι και σήμερα είναι χειροκροτήματα και δεν έχουν λάβει καμία άλλη στήριξη. Την ίδια ώρα τα κενά στα νοσοκομεία πολλαπλασιάζονται και γύρονται σοβαρά ζητήματα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αντιδρούν οι υγειονομικοί στην απόφαση της κυβέρνησης να δώσει επίδομα 600 ευρώ σε αστυνομικούς και λιμενικούς και τονίζουν ότι καμία από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αναβάθμιση του κλάδου δεν τηρήθηκε, παρότι μετράει 30 νεκρούς μέσα στην πανδημία. Εμείς ως υγειονομικοί δεν θα μπούμε στη λογική του αυτοματισμού, του κοινωνικού αυτοματισμού, να πούμε ότι θα έπρεπε να πάρει μια κατηγορία εργαζομένων ή μια άλλη θα έπρεπε, ή είναι περισσότερο. Πιο σημαντικό να πάρει μια άλλη κατηγορία. Η κυβέρνηση του Υπουργείου Υγείας έχει στον πυρήνα της την κοινωνική αδικία και την ανισότητα. Εμείς όμως δεν θα δούμε σε αυτή τη λογική. Εμείς λέμε ότι αυτά τα 600 ευρώ και να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός σε όλους τους εργαζόμενους. Μεγάλο αγκάθι είναι η έλλειψη προσωπικού, ενώ παραμένει σε κρεμότητα η ένταξή τους στα βαρέα και ενθυγιεινά επαγγέλματα. Όσο για τους μισθούς, είναι χαμηλότερη του κατώτατου μισθού του ανειδικευτού εργάτη. Η πανδημία τρία χρόνια τώρα δεν έχει τελειώσει. Ήταν αυτή που μας χειροκροτούσε και το λέγαμε και το είχαμε τονίσει τότε, ότι υποκριτικά μας χειροκροτεί στα μπαλκόνια και με τις άστοχες πράσινες μπλούζες. Και αν τους υπενθυμίσουμε και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υγείας, ότι και οι υγειονομικοί, το 90% είναι ένστολοι. Αν θέλει να, και σε αυτή την διαδικασία να μπούμε. Και οι δυναμικοί είμαστε ένσελοι. Είμαστε και με ποδιές, τριματωμένες και άσπρες και πράσινες και ό,τι άλλο χρώμα θέλει η κυβέρνηση. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι και ο κλάδος δεν αναμένεται να λάβει καμία αύξηση για το επόμενο διάστημα. Όχι, καμία αύξηση δεν αναμένεται, μόνο μια κατάργηση της συσφοράς αλληλεγγύης, που αυτή δεν αγγίζει το σύνολο των εργαζομένων. Αυτοί που έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ δεν θα λάβουν καμία αύξηση το μήνα, ενώ αυτοί που θα έχουν πάνω από 15.000 ευρώ πιθανόν να έχουν μια αύξηση γύρω στα 12,80 ευρώ το μήνα. Τα νοσοκομεία επίσης παραμένουν υποστελεχωμένα, κάτι που επιβαρύνει υπέρμετρα τους εργαζόμενους που έχουν απομείνει. Μόνο στα χρόνια της πανδημίας τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα. Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο και με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει θα έπρεπε να ήταν μέσα στην πολιτική της κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας ότι και η δυναμική τέλος ο δημόσιος τομέας θα έπρεπε να επανέλθει ο 13ος μισθός ευρώ που συγκρίνεται το δώρο Πάσχα έτσι ώστε να μπορούμε να επιβιώσουμε αξιοπρεπώς. Ζήτημα τιμής για την ελληνική αστυνομία αποτελεί η σύλληψη του Φωνιά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στην Εφήρα Ηλίας, που σήμερα, 2,5 μήνες μετά, κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος, τις προηγούμενες μέρες μάλιστα, στην περιοχή της Εφήρας, όπου έγιναν όλα το περασμένο Σεπτέμβριο, βρέθηκε και κλιμάκιο από την Πάτρα, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δολοφόνου. Το ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα εδώ και καιρό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζονται οι έρευνες ή ότι έχουμε εγκαταλείψει την υπόθεση.
Αυτό ανέφερε μιλώντας στην Όρτα, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, ερωτώμενος σχετικά με την πορεία των ερευνών για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που έχει συμπληρώσει εσείως 2,5 μήνες, με το δράστη να κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος ανάμεσά μας. Η εξιχνίαση της υπόθεσης και η σύλληψη του δολοφόνου αποτελεί ζήτημα τιμής και προσωπικό στοίχημα για την αστυνομία. Ο εμπειρός αξιωματικός συμπλήρωσε ότι η καθυστέρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρχές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που συγκεντρώνει η υπόθεση, θέλουν να σιγουρευτούν πριν προχωρήσουν σε κάποια κίνηση. Δυόμισι μήνες μετά, οι έρευνες συνεχίζονται στο παρασκήνιο και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες. Σε αυτές συνέδραμε και κλιμάκιο από την Πάτρα που βρέθηκε στην Εφύρα. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε βρεθεί νεκρός το βράδυ της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου από έναν εκ των αδελφών του στο σπίτι που έμενε στο χωριό Εφύρα της Ηλίας, φέροντας 40 χτυπήματα στο κεφάλι, από τα οποία τουλάχιστον τα μισά του προκάλεσαν βαθιά τραύματα που απέβησαν μοιραία για τη ζωή του. Οι αρχές που από την πρώτη κιόλα στιγμή βρέθηκαν στο χώρο του εγκλήματος συνέλεξαν στοιχεία, ωστόσο τα δύο βασικά αγκάθια ήταν η απουσία αποτυπωμάτων από το σπίτι, αλλά και η αδυναμία έβρεσης του φωνικού όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης για να στερήσει τη ζωή του άτυχου συνταξιούχου, το οποίο θυμίζουμε πως πιθανότατα ήταν κάποιο ξύλινο αντικείμενο. Από την επόμενη κιόλας ημέρα της δολοφονίας ξεκίνησε ένας μεγάλος γύρος καταθέσεων ατόμων από το στενό περιβάλλον του θύματος, οι οποίες βοήθησαν την αστυνομία να στρέψει την προσοχή της σε υπόπτους, ωστόσο αποδείξεις δεν υπήρχαν και τα στοιχεία δεν κρίθηκαν αδιάσυστα προκειμένου να προβεί σε συλλήψεις. Στη Μαρίνα της Πάτρας πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα των επισκευών λοιπόν στην περιοχή άνοιξε ξανά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την προηγούμενη Τρίτη, χθες, και αποφασίστηκε ορισμός προσωρινού αναδόχου για την μελέτη του έργου. Ένα χρόνο μετά την θωμηνία, η περιοχή της Μαρίνας συνεχίζει να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και τα έργα αποκατάστασης είναι άγνωστο πότε θα γίνουν. Σωτήρη, τι νεότερα έχουμε και τι σημαίνει προσωρινός ανάδοχος? Ναι, προχώρησε ο Δήμος Πατρέων στην προκήρυξη της μελέτης για την υλοποίηση των έργων, την πρώτη φάση δηλαδή που προβλέπετε, με βάση τις σχετικές διαδικασίες για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Ένα χρόνο πριν βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, τα πλάνα από αυτή την καταστροφή που συνέβη, τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή της Πάτρας πριν από ένα χρόνο και που είχε ως συνέπεια την πρόκληση αρκετών καταστροφών στο παραλιακό μέτωπο. Μεταξύ αυτών ήταν και η υποδομή της Μαρίνας της Πάτρας που υπέστη σημαντικές ζημιές. Ο Δήμος της έχει, να θυμίσουμε, της έχει κοστολογήσει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση έχει εγκρίνει ένα κονδύλι 800.000 ευρώ και αυτό το κονδύλι έφη εγκρίθηκε λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διαφορετικά, ο Δήμος ως κύριος και ιδιοκτήτης πλέον εδώ και μερικά χρόνια του παραλιακού μετώπου είναι υποχρεωμένος να καλύπτει τέτοιου είδους εργασίες στο πλαίσιο των ζημιών που προκλήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, λόγω του ότι κηρύχθηκε θεομηνιόκπληκτη περιοχή, πήρε αυτή την αποζημίωση. Μέχρι σήμερα στα ταμεία του Δήμου ΕΦΗ έχουν μπει 250.000 ευρώ και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπαμε, είχε εγκριθεί το ποσό των 800.000 ευρώ. Από ό,τι καταλαβαίνεις και αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές, παραμένει ένα πολύ μεγάλο κενό να καλυφθεί μέχρι τα 2 εκατομμύρια, γιατί τόσα έχει βγάλει μια πρόχειρη μελέτη που είχε κάνει ο Δήμος Πατρέων για την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών στη Μαρίνα. Έχουν καταστραφεί, να θυμίσουμε, 4 αποβάθρες ξύλινες που χρησιμεύουν για την προσέγγιση στα σκάφη που ελιμενίζονται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι αποβάθρες ξύλινες. Υπάρχουν και πάρα πολλές εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικές και άλλοι εξοπλισμοί που πρέπει να αποκατασταθούν. Και μέχρι στιγμής κανείς δεν μπορεί να απαντήσει αν και πότε θα αποκατασταθούν όλες αυτές οι υποδομές. Να πούμε ότι ο Δήμος Πατρέων έχει ζητήσει από το μελετητή που βγήκε μέσα από αυτό το διαγωνισμό να καταθέσει και τη σχετική μελέτη για το τι προβλέπεται. Και βέβαια, όπως είπαμε, το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Από πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα χρήματα? Βέβαια, παράγοντες από τη Δημοτική Αρχή αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό ότι σε μία επόμενη φάση από κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορούν να βρεθούν χρήματα. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει σε αυτό
αυτή τη φάση στην κάλυψη των χρημάτων που απαιτούνται από το δικό της ταμείο και προφανώς θα βρει μέσα από κάποιον άλλο τρόπο να καλύψει αυτά τα χρήματα με ένα διαφορετικό τρόπο από κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής όμως μένουμε στην ανακήρυξη του αναδόχου για τη μελέτη. Τα 40.000 ευρώ είναι η μελέτη. Η εταιρεία έχει αναδειχθεί μέσα από αυτό το διαγωνισμό και ας ελπίσουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει και η κάλυψη αυτού του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει μέχρι σήμερα. Θα δούμε. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη, για κοροϊδία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον κλάδο του κάνουν λόγο οι δικαστικοί υπάλληλοι. Ο λόγος ότι το Υπουργείο, παρότι είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρούσε προσλήψεις, δεν το κάνει, αλλά προχωράει σε επιμόρφωση του υπόρχοντος προσωπικού. Δεν πάει άλλο, δηλώνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, καθώς το Υπουργείο προχωράει στην επιμόρφωσή τους αντί να αποφασίσει την πρόσληψη χιλιάδων υπαλλήλων για να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκε σε διαβούλευση και υπήρξε αντίδραση του κλάδου με τριωρή στάση εργασίας. Η κοροϊδία συνεχίζεται από το Υπουργείο. Κάθε χρόνο μας ανακοινώνει ότι θα κάνει προσλήψεις, θα κάνει προσλήψεις, θα κάνει προσλήψεις και πρόσληψη δεν βλέπουμε. Έχουμε μείνει το 50% του προσωπικού. Είχαν κανονίσει με μια σχολή δικαστών που είπαν τώρα θα ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο και θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες να πάρει 600 άτομα και να μείνουν 6 μήνες να τα επιμορφώσει και μέχρι τα μέσα του 23 έστω στο τέλος ότι θα έρθουν. Και τώρα ξαφνικά μας μιλάει για ένα νομοσχέδιο επιμόρφωσης 500 δικαστικών υπαλλήλων από την Εθνική Σχολή Δικαστών. Δηλαδή, τη μία μέρα μας λέει έτσι, την άλλη έτσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κενά είναι τόσο πολλά που αναγκάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι να εργάζονται μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και τα κενά πρόκειται να καλυφθούν εκ των ενόντων. Εμείς ζητάμε καταρχήν τουλάχιστον να κάνει 1.000 προσλήψεις. Τα κενά αυτή τη στιγμή στους δικαστικούς υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα είναι πάνω από 3.000. Εμείς λέμε να κάνει ένα διαγωνισμό να πάρει 1.000 άτομα, να καλύψουμε κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες αυτή τη στιγμή που δουλεύουμε μέχρι τις 10 το βράδυ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δουλεύουν μέχρι τις 10 το βράδυ. Είπαμε να μας δώσει όπως δίνει σε όλες τις υπηρεσίες, έχει δώσει στους αστυνομικούς και σε άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Να μην αναφέρω τώρα κατηγορίες, κάποια χρήματα. Ο κλάδος, εκείνο που ζητάει, είναι μια ουσιαστική οικονομική στήριξη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αντίξωες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Τώρα κρίνανε κάποιες υπερορίες, οι οποίες πάλι είναι ελάχιστες μέχρι 100 ευρώ για όλο το 22. Δηλαδή, όταν δουλεύουν με μερικοί συνάδελφοι, δεν κατεβαίνουν από τις έδρες 7 η ώρα το απόγευμα και 5 και κάθονται στα γραφεία τους μέχρι αργά, δεν συμπληρώνονται αυτές οι ώρες. Δεν πληρώνονται. Υπάρχει κάποιο άλλο αίτημα που θέλετε να πείτε? Ζητάμε το ειδικό συνθήκο, το οποίο εμείς διαβιούμε τις ίδιες συνθήκες με τους δικαστές. Παλιά παίρναμε ένα επίδομα 150 ευρώ. Τώρα δεν παίρνουμε τίποτα. Δυστυχώς. Οι συνθήκες στα δικαστήρια είναι ίδιες. Οι υπάλληλοι και οι δικαστές περίπου βιώνουμε τις ίδιες συνθήκες. Δημοτική αστυνομία με γκλόπς, χειροπέδες και συλλήψεις αναμένεται να διαθέτει η χώρα μας μέσα στα επόμενα χρόνια. Με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή, οι δημοτικοί αστυνομικοί θα θυμίζουν περισσότερο κανονικούς αστυνομικούς, όμως χωρίς οπλισμό, ενώ για την ενίσχυσή της θα προκηρυχθούν και περίπου 1.300 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Η εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών θα είναι εξάμηνη και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία, ενώ οι δημοτικοί αστυνομικοί θα έχουν και βαθμούς εξέλιξης εντός σώματος. Στα αγνάρια των σωμάτων ασφαλείας και με διευρυμένες αρμοδιότητες οραματίζονται τη δημοτική αστυνομία του μέλλοντος και σε αυτή τη γραμμή προσανατολίζεται νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων, οι δημοτικοί αστυνόμοι θα μπορούν να προβαίνουν σε συλλήψεις και να ασκούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, ενώ θα φέρουν στο λύκη ειδικό εξοπλισμό όπως άλεξη σφαιρογυλαίκο, χειροπέδες και γκλοπ. Θα πρέπει άμεσα να νομοθετήσει για να θωρακίσει τους δημοτικούς αστυνομικούς και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε νομικό επίπεδο. Η δημοτική αστυνομική και η δημοτική αστυνομία δεν είναι κατασταλτικός μηχανισμός. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Στο νομοσχέδιο καθορίζονται ιεραρχικά οι νέοι βαθμοί του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, το πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης, η διαδικασία προαγωγών και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων. Οι αρμοδιότητες θα διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου και τον αριθμό του προσωπικού της εκάστοτε δημοτικής αστυνομίας. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως
όπως ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης. Στη δεύτερη κατηγορία, η τήρηση των διατάξεων για υπαίθρια διαφήμιση, ζώα συντροφιάς και υπαίθριο εμπόριο και στην τρίτη, ο έλεγχος νομιμότητας στην αδειοδότηση καταστημάτων, η χορύπανση, η λειτουργία μουσικής, το ωράριο λειτουργίας και η τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Έχουμε πλέον καινούργιες αρμοδιότητες για πιο αποτελεσματική λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας. Βέβαια, έχουμε έλλειψη προσωπικού, αλλά οι νέες αρμοδιότητες δίνουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη αστυνόμευση, κυρίως όσον αφορά την μικροπαραβατικότητα, κυρίως στα ζητήματα της παράνομης και παράλογης στάθμευσης των αυτοκινήτων. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα κινηθούν διαδικασίες για 1.264 προσλήψεις δημοτικών υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, όπου οι υποψήφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 28ο ή για τους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης το 35ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 οι γυναίκες και 1,70 οι άνδρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό θα αποτελεί εισαγωγική εκπαίδευση που περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, η οποία θα παρέχεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η πολιτεία να αναβαθμίσει τη Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευκοσμία και στην ευταξία της πόλης και θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για τον στολισμό της πλατείας Γεωργίου. Από σήμερα νωρίς το πρωί τα συνεργεία του Δήμου τοποθετούσαν τα απαραίτητα υλικά προκειμένου τα επόμενα 24 ώρα η πλατεία να αποκτήσει χριστουγεννιάτικο χρώμα. Πάντως ο Δήμος υπόσχεται μια πλατεία φωταγωγημένη με πιθανή όμως αλλαγή στις ώρες που ο διάκοσμος θα είναι αναμένος προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια. Να αλλάξει όψη η πλατεία Γεωργίου και να αποκτήσει χριστουγεννιάτικο χρώμα είναι η επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η πλατεία θα αποκτήσει γιορτινό χαρακτήρα. Ετοιμάζουμε τη χαρά των παιδιών μας, τη χαρά των ανθρώπων. Και όπως βλέπετε οι εργαζόμενοι του Δήμου κινούνται τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι. Αν δεν θα είμαστε αύριο, μεθαύριο θα έχουμε κλείσει θα ολοκληρωθεί η πλατεία, για να μπορέσουμε να την ζήσουμε, να την ευχαριστηθούμε, για να μέρες που έχουμε να υπάρχει τουλάχιστον μία ανάταση στον κόσμο. Οι προετοιμασίες ήταν από το πρωί πυρετώδης και τα συνεργεία του Δήμου προσπαθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Φέτος τα Χριστούγεννα δεν θα υπάρχει και κανένας περιορισμός λόγω πανδημίας. Και το οποίο μας δίνει ακόμα περισσότερο δυνατότητες για να το ευχαριστηθούμε. Και παράλληλα να μην ξεχνούμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουν κουρνιάσει πάνω μας με τις αυξήσεις την ακρίβεια, που πρέπει εκεί να ενώσουμε δυνάμεις για να έχουμε ουσιαστικά και μόνιμη ανάταση και πρόοδο, που σημαίνει ανατροπή αυτών των πραγμάτων που μας καταδυναστεύουν. Σε σχέση με το ενεργειακό, ο Δήμος από την πλευρά του υπόσχεται ότι η πλατεία θα φωταγωγηθεί όπως κάθε χρόνο. Ίσως όμως αλλάξουν οι ώρες του φωτισμού. Θα έχουμε τα φώτα που πρέπει και απλούστατα τους χρόνους θα δούμε πότε διακόπτονται ή όχι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.